Σπύρο, και εσύ εδώ. Έτυχε, ξέρω εγώ. Να σας συστήσουμε τον άνθρωπο που τόσο καιρό, στην ουσία τον βλέπετε αλλά δεν τον βλέπετε, ο άνθρωπος που ντύνει όλα τα παιδιά του MTV, αυτή η συγκλονιστική περσόνα, ο Σπύρος ο Σαβίνος. Καλησπέρα. Σπύρο, τι γίνεται, γιατί τα κορίτσια βαριόμαστε καμιά φορά να ντυθούμε? Ξέρω εγώ, είναι συνήθεια και μάλλον φοβούνται πολλές να τολμήσουν να φύγουν από το safe δρόμο του jean και t-shirt, που εντάξει, μπορεί να είναι πολύ καλοκαιριστικό πολλές φορές, αλλά εντάξει, πάμε και κάπου αλλού, δοκιμάζουμε και κάτι άλλο. Η Μυρτώ τι πρέπει να δοκιμάσει που είναι ξανθιά? Κοίτα, λίγα πράγματα πάνε στη Μυρτώ, πραγματικά. Σε ποιον όροφο είμαστε να πέσω από κάτω, ένατο? Όχι, μη με αφήσεις, θα φαρμακωθώ. Ως ξανθιά ήθιστε να σου πηγαίνουν τα πιο σκούρα χρώματα. Απ' την άλλη υπάρχουν κάποιες ξανθιές, ειδικά στην Ελλάδα, οι οποίες μαυρίζουν πολύ και είναι πολύ σκούρο το δέρμα τους και πάρα πολύ ανοιχτό το μαλλί τους. Σε αυτές δεν θα πρότεινα να φορέσουν και πάρα πολύ σκούρα χρώματα, δηλαδή μπορείς να παίξεις και με κάτι πιο ανοιχτό. Ενώ αν είσαι πάρα πολύ σκούρα, από εκεί πέρα δεν μπορείς να δοκιμάσεις ένα κοραλί, ας πούμε, πάρα πολύ έντονο. Μελαχρινή και λευκή. Σαν εσένα, ας πούμε. Όχι, μελαχρινό, μαλλιά στο λευκό. Το μελαχρινό, κοίταξε να δεις. Άμα είναι και λευκό το δέρμα σου, μπορείς να βάλεις σχεδόν τα πάντα. Δεν τα παρνιέται το καλοκαίρι τα χρώματα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, φέτος έχω δει και πάρα πολύ ασπρόμαυρο, γιατί είναι τάση οι ρίγες. Ναι. Πάρα πολύ. Κοίτα, εμένα αυτό ασπρόμαυρο παντελόν με κούρασε ήδη, πιστεύω. Ναι. Φαντάσου. Αυτό το ριγέλε. Ναι. Όχι, παιδιά, εγώ δεν θα μπορούσα να το φορέσω και δεν μου αρέσει κιόλα για κάποιον λόγο. Κοίτα, είναι από τις τάσεις. Είναι που το έχω δει πολύ, μάλλον. Είναι από τις τάσεις που έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Αφομοιώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα από τον κόσμο. Βγήκαν γρήγορα στα φτηνά καταστήματα. Ξέρεις, έγινε πολύ γρήγορα το ρας. Και πάνε και σε πολύ λίγο κόσμο οι ρίγες. Και είναι και δύσκολα χειρίσιμη η ρίγα, όπως είπα. Δηλαδή, δηλαδή πολλές φορές είναι οριζόντιες ρίγες όταν έχουν μεγάλη περιφέρεια, ας πούμε. Δεν πρέπει. Γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Πώς να το κάνουμε? Φέτος παίζει πολύ παντελόνα, νομίζω. Παίζει παντελόνα με μπουστάκι μόνο. Παίζουν και μακριές φούστες πάρα πολύ. Πάλι με μπουστάκι ή μικρό καμωμένο top. Εγώ φοράω πάρα πολύ τζιν και τίσερ, να το πω. Τι είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να τολμήσει φέτος το καλοκαίρι να φορέσει και να μην τη φανεί τεράστια αλλαγή, ρε παιδί? Μπορείς να ξεκινήσεις πολύ απλά. Θα πάρεις μια μαύρη παντελόνα, που είναι μαύρο έτσι κι αλλιώς, το φορέσεις σίγουρα δεν σου κάνει πάρα πολύ ξένο, ναι, από το να πάρεις κατευθείαν το print που ναι, φοράς ναι, εσύ, ναι, και να πάρεις μικροσκοπικά φανελάκια. Πάμε στα μαγιό. Μαγιό. Μαγιό, μεγάλο κεφάλαιο. Παίζει ολόσωμο. Μεγάλο κεφάλαιο, παίζει ολόσωμο. Αν θέλεις να μαυρίσεις όμως, πρόβλημα. Πρέπει να επιλέγεις ανάλογα με το σωματότυπό σου. Δεν είναι ωραίο να έχεις μεγάλη περιφέρεια και να παίρνεις πάρα πολύ παρτά μαγιό, πολύ Brazilian. Και να χάνεται ξαφνικά το μαγιό. Πόσο χρόνο είσαι, Σπύρο? 21. Συγγνώμη, είσαι 21 και είσαι ο στυλίστας στο MTV και είναι μια απόφαση ζωής αυτή να ασχοληθείς με αυτό. Σίγουρα είναι απόφαση ζωής. Μου άρεσε πάντα η μόδα, αλλά σκεφτόμουν ότι μια σχολή που θα με εξέφραζε είναι αρχιτεκτονική και πέρασα αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. Παρ' όλα αυτά στην πορεία και μάλλον επειδή τα πράγματα μου φέρθηκαν καλά, σε εισαγωγικά, ήρθε η μόδα και με βρήκε. Ποια στάρ θα ήθελες να ντύσεις, ξένη? Ξένη. Νομίζω ότι η Λάνα είναι από τις αγαπημένες μου. Και άντρες. Ο Νίκολας Χούλτ που είναι ηθοποιός. Ο Κόλιν Φέρθ. Α, Ράιαν Γκόσλινγκ. Είμαστε καλά. Θα στείλουμε ένα μήνυμα στα αγόρια, τα οποία επίσης ντύνονται φορώντας 5 t-shirts όλη τη χρονιά και το ίδιο jean. Να μάθουμε το νούμερό τους. Δεν θέλω να δω άλλον άντρα με σακάκι 3 νούμερα μεγαλύτερο από τους ώμους του. Και μάθε τι νούμερο πάει σε τι. Δηλαδή, άμα θες να βάλεις ένα oversized μπλουζάκι, πάρ' το μεγαλύτερο. Βάλ' το όμως με ένα στενό παντελόνι. Εμένα μου αρέσουν τα στενά παντελόνια, ρε παιδιά, όχι αυτά τα οποία είναι φαρδιά. Και οι περισσότεροι άντρες και στα τζιν τους και τα παντελόνια τους διαλέγουν πολύ λάθος νούμερα για το κάτω μέρος των ποδιών τους. Οι γάμπες τους, ενώ είναι πιο αδύνατες και δείχνουν τεράστιες, φοράνε φαρδιά τζιν, χωρίς λόγο.